Τσαδάρα μου, καλημέρα, καλησπέρα. Είμαστε εκεί ανάμεσα. Τι κάνουμε, πώς είμαστε? Επιτέλους βρήκα ένα παιδί συνεννοήσιμο. Πολύ καλό παλικάρι στο Instagram. Επιτέλους συνεννοήθηκα. Μου έχει δώσει το account του. Έχει κάνει τον deco. Οπότε θα ξεκινήσουμε και θα κάνουμε review τον deco εδώ live. Αναλόγως πώς θα πάει και το gameplay, θα παίξουμε δύο ματσάκια. Οπότε μπαίνουμε τώρα στο account και ξεκινάμε να παίξουμε με την ομάδα του παιδιού, να παίξουμε με deco. Πάμε. Εδώ είμαστε, παιχταράδες μου. Είμαστε στο account του παιδιού. Αυτή είναι η ομάδα που θα παίξουμε. Έχει ωραίες καρτούλες που θέλω να δοκιμάσουμε. Και επίσης, επειδή δεν είμαι πλέμπας, εδώ θα πάμε να παίξουμε τώρα να δοκιμάσουμε πράγματα, να κάνουμε ό,τι και ό,τι. Θα βάλουμε και το. Εφόσον έχει έναν φοφανά εδώ, νομίζω πάει και 86. Αλλά θέλω να δω τον body type του. Οπότε θα τον βάλουμε και στη θέση του Gomez. Χωράει κιόλας από άψη chemistry. Το δεκάρι στο chemistry. Λοιπόν, να δοκιμάσουμε και το φοφανά να δούμε πώς είναι. Και τον Nesta, βέβαια, αυτό θα είναι λίγο προβληματάκι στο pace. Γιατί όταν θα φεύγουν τώρα στην άμυνα στην πλάτη, θα είμαστε λίγο ευάλωτοι με 76. Και 72 pace, αλλά θα το φτιάξουμε στα tactics λίγο αυτό. Φοφάνα, ναι. Λοιπόν, αρχικά να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Βλάση. Βλάση τον λένε το παιδί από το Instagram. Αν το βλέπεις κιόλας σε βίντεο, Βλάση, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεννόηση και που μου έδωσε το account για να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε τον Moment Zeco. Γιατί δεν υπάρχει και στο market, δεν υπήρχε τρόπο να το αγοράσω. Έπρεπε να βρω από κάποιον που τον έχει κάνει ήδη. Οπότε ευχαριστώ πάρα πολύ τον Βλάση για άλλη μια φορά που μου έδωσε το account του. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Θα παίξουμε μερικά ματσάκια rivals. Είμαστε και σε Next Gen, έτσι να το κάνουμε και λίγο πιο tryhard για να δούμε τι έχει να μας δείξει ο deco. Για πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε. Ultra defensive θέλουμε, για να παίξουμε 4-3-1-2. Για πάμε να δούμε, πού είναι ο deco. Να τους. Dribbling. Οπα. Deco. Oh! Πολύ ωραία κίνηση μέχρι τώρα. Πολύ ωραίο dribbling είχε εδώ. Το finishing βέβαια μας την έκανε λίγο εκεί με το finishing. Αλλά θα το δούμε. Βάλω στο deco. Το dribbling του είναι αρκετά responsive, μπορώ να πω. Αχ, ρε Νεϊμάρ, παίρνει την μπάλα εκεί. Μπράβο, ρε Καντέ. Καλά, εκεί άμα μας φύγει τελείωσε. Ναι, εκεί άμα μας φύγει τελείωσε. Δεν έχουμε επιλογή. Εντάξει, με Νέστα και Φοφανά που έχω τώρα μέσα. Δύσκολο. Εντάξει, μπορώ να πω ήδη ότι το dribbling του είναι πάρα πολύ καλό. Εντάξει, εδώ πώς μαρκάρει τον deco, ρε φίλε. Deco. Φινεσάκι με το αριστερό, 3 weak foot εδώ δεν είδα εγώ. Σκοράρει ο Πορτογάλος. Με το αριστερό, 3 weak foot, κανένα πρόβλημα. Φινεσάκι, στη δεξιά γωνία του τερματοφύλακα. Νάτος. Ένα μάτσο, ένα γκολ. Θέλω να δοκιμάσουμε το finishing του deco, γι' αυτό δοκιμάζω να το κάνω passes στον deco. Ενώ χώρο να κάνω πράγματα με τους άλλους. Deco. Πενάλ! Ρεφερί, σοβαρέψου ρε παικταρά μου. Δεν κάνει καμία επαφή με την μπάλα το παλικάρι. Νέστα, μπράβο ρε. Αχ, εντάξει, νομίζω το dribbling του είναι σίγουρα πολύ καλό. Ωραία, πού στιγμάτε την πάσα. Εντάξει, είναι λογικό με την άμυνα αυτή τώρα με Neymar Mbappé. Νεμαρ, ζήτω, ντέκο πάλι με το αριστερό! 2-2, 2 γκολ από τον Πορτογάλο. Με το αριστερό κιόλας, έτσι. Δεν είναι αστοχή. Παιδιά, καθόλου κακός μέχρι τώρα. Τώρα είναι καλός ο ντέκο. Ωραιότατος είναι ο ντέκο μέχρι τώρα. Δεν είναι αντέκο άλλο. Okay. 3 weak foot, ναι, γενικά το weak foot μετράει πολύ, ρε. Ντέκο φεύγει. Απλώς το πόδι σου, κύριε παικταρά μου. Side είναι αυτός. Μήπως τον καλύπτει κάποιος. Έλα, εντάξει. Κάπου όπα. Κουρέλα. Αχ, βρε κουρέλα. Όπα. Όπα. Δεν μπορούν να το σταματήσουν. Μόνο με φάουλ. Μόνο με φάουλ μπορούν να το σταματήσουν. Πήγαμε να κάνουμε εκεί. Κομπίνα, δούλεψε. Κολλάσου. 3-2. Να γυρίσουμε και το μάτς. Να έχουμε και ένα avantage. Deco. Φινεσάκι. Χατρίκο Deco στο πρώτο παιχνιδάκι. Εγώ αυτό ξέρω. Πολύ ωραίο το φινεσάκι του Deco. Το finishing του είναι on point μέχρι τώρα. Και θα μπορούσε να έχει βάλει και ένα goal. Αλλά στις τέσσερις φάσεις έχει βάλει 3. 3-4 νομίζω είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ratio. Δεν είναι κακό. 3-4 μπορεί να κάνει και ένας Neymar. Τόσο είναι consistent. Όπα. Όπα! Όχι! Όχι! Άσε με το παστελό σου αυτό.
Άσπας! Γκολάς! Από πουθενά, δεν θυμόμουν ότι έχουμε άσπα στην ομάδα. Εντάξει, θα μου πει ότι τον έχουμε βάλει σε τον κακομέρι και είναι striker, αλλά δεν είχε φανεί πουθενά. Δεν τον είχα δει. Τώρα είδα ότι υπάρχει άσπα στην ομάδα. Τι κάνει ρε παιδιά το εγώ. Άρε, πρέπει να το συνεχίσει το ολόκληρο και το από εκεί. Τρέξε Φοφανά! Εντάξει, του έδωσα τρεις ευκαιρίες στο αντιπάλου σε όλο το παιχνίδι, το έκανε τέτοια. Τι έκανε όλες γκολ. Τρελό. Βέβαια ήταν καθαρές ευκαιρίες, έτσι ήταν και τέτοια. Η λογική λέει ότι πρέπει να τα βάλει. Ωρε Μπάπε! Κανονικό σου ήταν αυτό, Με ένα τετράγωνο. Πρώτο παιχνίδι τέλος, 5-3 νίκη. Χάτρικ Ντέκο, μέχρι τώρα φαίνεται πάρα πολύ ωραίος, ειδικά το τρίπλο του είναι on point. Έχασε την πρώτη ευκαιρία, αλλά τις επόμενες τρεις τις παστέλωσε. Παίρνει και την μπάλα σπίτι, να το. 4 attempts, 3 goal. Μέχρι τώρα είναι on point ο Ντέκο. Θέλω να τον δω λίγο ακόμα, αλλά πιστεύω σίγουρα για το τρίπλο του. Έχω κατασταλάξει ότι είναι πάρα πάρα πολύ responsive. Τι έχει ο δεύτερος αντίπαλος, Νεϊμάρ, κακά είδα. Headliner ή όχι, Μπρούνο. Μπρούνο νομίζω είδα σίγουρα. Για να δούμε δεύτερο παιχνίδι, τι θα κάνει ο Πορτογάλος Magician. Όπα και το strength εδώ από Ντέκο. Εντάξει, εδώ έπεσε ξεφθύλι για τον Νεϊμάρ, απλά δεν έγινε κάτι. Πεναλ! Τα κάνω και μόνος μου τα FM. Για να δούμε, πεναλτάκι τι έχει ο Ντέκο. 89. Εντάξει, ας το δοκιμάσουμε. Ας το δοκιμάσουμε, γιατί όχι. Μπορεί να καρφώσει πεναλτάκι το μπίντσο Ντέκο. Μπορεί! Ντέκο, ναι! 99. Καταπληκτικό swap. Μπράβο, ρε Πόπ. Ήταν και offside του άλλου. Όλα Πόπα. Ρε τον κερατά. Ω! Κουλουσεύσκι! Ναι, στην εκεί μπροστά του, ούτε όταν τον μπλοκ εκεί ήθελε να παίξει. Τι έκανε... Ντέκο στο αριστερό! Πώς έφυγε πάλι έτσι μπαλα... 3 weak foot, μη μου έρχεστε και μου λέτε ότι το 3 weak foot δεν είναι καλό και δεν μπορώ να το κάνω γιατί έχει 3 weak foot. Φέτος το παιχνίδι με 2 weak foot δουλεύει ο Ρόμπεν, είναι top tier κάρτα φέτος. Δεν υπάρχει weak foot στο παιχνίδι. Ηρέμης. Ωραίο kick-off glitch φάγαμε. Πολύ δυνατό kick-off glitch φάγαμε. Πολύ ωραίο kick-off glitch φάγαμε. Ντέκο. Ντέκο από εδώ. Ντέκο! Ναι! Τι παστελώνει ρε τώρα, πέρα από την πλάκα. Τι σουτάρα είναι αυτή. Φάουλ. Ρεφ! Άσε το, έμεινε το... Βγάζει τρομερά μπούμ για τον Ντέκο μέχρι τώρα, παιδιά. Πριν δοκιμάσαμε το φινές του, πήγε καλά, αλλά αυτό που βγάζει τώρα στο μπούμ μου φαίνεται ακόμα πιο όπι. Not bad, not bad. Πάλι εκτεθήκαμε. Εντάξει, με την άμυνα δεν τα πηγαίνουμε και τόσο καλά. Δεν είμαστε και πολύ φίλοι. Α! Και ήταν εκεί ο Ντέκο να αρπάξει το rebound. Αχ, φάγαμε το μπλοκ τώρα. Αχ! Μα το βάζει και από εκεί. Άμα το βάζει και από εκεί. Εντάξει. Ένα απλό γκολάκι εδώ. Δεν είχε ίνβολ με το Ντέκο. Αν και εδώ στο πρώτο μήχρονο έχει κάνει και πάλι ένα show. Με πετζόκοψε. Εντάξει, τέλος και σε αυτό το παιχνίδι. Πολλά γκολ μπήκαν και εδώ. Σκορ και θέαμα έχουμε στα δύο παιχνίδια. Αλλά Ντέκο και στα δύο παιχνίδια. Παίρνει την παλίτσα σπίτι του εδώ. Είχαμε παραπάνω attempts. Το προσπάθησα λίγο παραπάνω. Είδαμε τα δύο του shoot που ήταν απίστευτα στο πρώτο ημίχρονο. Ήθελα και στο δεύτερο ημίχρονο να βγάλουμε μερικά ακόμα. Δεν μας άφησαν εκεί λίγο τα autoblocks. Λίγο η άμυνα του αντιπάλου που έσφιξε. Αλλά ένα fact. Δύο match, δύο hat-trick μέχρι τώρα. On point dribbling, συνεχίζω να λέω και είδαμε και το boomy του. Γιατί σκόραρε κυρίως με φινές στο πρώτο παιχνίδι και αυτά μπήκαν. Αλλά και το boom του ήταν φοβερό. Τα δύο σουτ που έβαλε ήταν τρομερά. Πάμε και στο τρίτο ματς.
Ομάδα τρίτου αντιπάλου, δεν προλαβαίνω να δω πολλά. Παίζουμε και στην Εκτσέν. Bundesliga ήταν, αρκετοί specials κτλ. Προχωράμε. Και το shooting του, παιδιά, είναι πολύ καλό τελικά. Το shooting του είναι πολύ καλό. Αυτό ήταν δύσκολο, Άγγλ. Και υποπίεση. Αυτό ήταν πολύ δύσκολο. Ίσως είναι και το πιο δύσκολο γκολ που έχουμε βάλει μέχρι τώρα. 7ο γκολ, ίσως είναι και το πιο δύσκολο. Πάλι, κοίτα πόσο ψηλά είμαστε. Το μπεμπού τώρα έχει pace. Μας ξεφτυλίσει. Μας ξεφτύλισει. 1-1. 6. Αυτό δεν μπορούμε να το διορθώσουμε. Ναι! Φεύγει πολύ ωραία η μπάλα από το πόδι του, φαίνεται. Είτε βάλει το σούτ είτε το βάλει, δεν έχει σημασία. Φαίνεται το καλό το σούτ, φαίνεται πώς φεύγει η μπάλα από το πόδι του παίκτη. Βάλει το ρε πούστη, να κάνουμε ένα ωραίο τέτοιο, ένα ωραίο highlight. Καλό γκολ, εδώ έπαιξα χαζή άμυνα. Κρατάει. Ντέκο Κουκουρέλα 2-2. Ωραία κράτησε και την μπαλά ο Ντέκο. Τι σοφαρίζουμε. Δεν παίζω με ποιότητα. Δεν παίζω με ποιότητα. Μαλακίζομαι όπως πάντα. Και θα το φάμε. Εντάξει, τώρα έχω παίξει άθλια τώρα σε αυτό το παιχνίδι. Ξέρω γιατί. Το όλοι είναι λάκας. Γύρισα πίσω. Λοιπόν, αυτά ήταν τα ματσάκια με τον Ντέκο. Έχει παίξει φυσικά και ο Βλάσης εδώ πέρα αρκετά ματσάκια με τον Ντέκο. Εμείς παίξαμε 3 και βάλαμε, αν δεν κάνω λάθος, 7 γκολ. 2 χατρίκ και ένα γκολ στο προηγούμενο παιχνίδι. Ναι, ένα γκολ πρέπει να βάλει στο προηγούμενο παιχνίδι. Το πρώτο, το δεύτερο νομίζω το βάλω Κουκουρέλα. Με ασίστ όμως τον Ντέκο. Τι έχω να πω για αυτή την κάρτα. Α, ξαναδούμε τα stats του. Το pace του είναι αυτό που λέει. Δεν έχει το pace που ξέρει, θα φύγει στη γραμμή, θα τον πετάξει την μπάλα και θα κάψει τον αμυντικό. Αλλά δεν είναι και αργός. Το shooting του είναι on point. Μπορώ να πω ότι είναι και παραπάνω από αυτό που λέει. Τον είχε και με Hunter. Μια χαρά είναι το Hunteράκι. Θεωρώ ότι είναι σωστό και εμείς τη στάλη για τον Ντέκο. Εννοείται. Hunteράκι στον Ντέκο. Για όσους τον κάνετε. Το shooting του ήταν τρομερό. Τρομερό το shooting του Ντέκο, πραγματικά. Το dribbling του επίσης ήταν on point. Πάρα πολύ responsive. Αυτό έχω να πω. Πάρα πολύ responsive. Τα trades του outside foot shot, όντως. Τα καλύτερα του σουτ τα κάναμε με μπούμι. Τρομερό το μπούμι του Ντέκο. Τα φινές του επίσης ήταν αρκετά καλά. Επίσης ήταν αρκετά καλά τα φινές του Ντέκο. Είναι μια τίμια κάρτα. Θεωρώ η καλύτερη της θέση είναι στο καμ. Είναι δεκάρι. 4 skills που είναι φέτος. Είναι δύσκολα τα πράγματα με 3 skills. 3 weak foot που για μένα δεν παίζει τόσο ρόλο. Δηλαδή φέτος το 4-3 το προτιμώ από το 3-4. Και θεωρώ ότι είναι πιο meta φέτος τα skills από το weak foot. Όπως είδατε, σκόραρε και αρκετές φορές με το αριστερό του χωρίς πρόβλημα. Είναι μια πάρα πολύ τίμια κάρτα. Μια πολύ καλή κάρτα, εγώ θεωρώ. Αν έχετε στο μυαλό σας να την κάνετε, να την κάνετε. Αξίζει. Είναι τίμια. Είναι ποιοτική κάρτα. Και εκτός από όλα αυτά. Έχει 7 swaps. Τι σημαίνει αυτό? Μπορείς τώρα, αν δεν έχεις κάνει ούτε ένα swap, τώρα μπορείς να ξεκινήσεις και σε 1-2 ώρες να έχεις κάνει 7 swaps και να έχεις τον Ντέκο. Σε σχέση με τους υπόλοιπους που βρίσκονται στα icon swaps, τους υπόλοιπους icons που σου δίνει το παιχνίδι, που χρειάζονται πολύ περισσότερο χρόνο γιατί πρέπει να περιμένεις και τα επόμενα. Δηλαδή, αν πάρεις τα 9, χρειάζεσαι και άλλα λίγα για τον Overmars, χρειάζεσαι και άλλα λίγα για τον Blank, χρειάζεσαι πολύ περισσότερα για τον Baggio, για τον Ashley Cole, δεν θυμάμαι πόσα χρειάζεσαι. Αλλά είναι μια κάρτα η οποία, αν τη θέλεις τώρα, μπορεί να την έχεις τώρα και αυτό είναι ένα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα γιατί σε ένα μήνα το παιχνίδι θα έχει εξελιχθεί πάρα πολύ. Ένας μήνας FIFA είναι ένας αιώνας που λέει ο λόγος. Γιατί το παιχνίδι θα έχει γεμίσει με ακόμη περισσότερες κάρτες. Οι παίκτες θα έχουν πάρει ακόμα περισσότερες κάρτες, θα έχουν βελτιώσει πολύ περισσότερο τις ομάδες τους και έτσι θα αρχίσουν να ξεπερνιούνται αυτές οι κάρτες. Επίσης ο Cole μπορείτε να τον κάνετε τώρα, αλλά ο Cole δεν νομίζω ότι είναι μια κάρτα η οποία θα σας βοηθήσει τόσο πολύ. Οπότε αυτά. Τελική ετοιμιγωρία, ο Ντέκο αξίζει. Αν ψήνεις θα τον κάνετε, πηγαίνετε κάτω τον και έχετε μια κάρτα τώρα αυτή τη στιγμή έτοιμη να σας βοηθήσει να παίξει το ρόλο ως CAM όπως είπα ή ως CM. Αυτές είναι οι δύο θέσεις που εγώ τον χρησιμοποιούσα, όχι κάποιες άλλες. Αν ταιριάζει στην ομάδα σας, είναι και ένα icon το οποίο θα σας δώσει φυσικά links. Αυτά.